Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στην απόψινή εκπομπή αυτού διοικητικά. Στην παρέα μας απόψε για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη είναι η διοίκηση του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, ο Δήμαρχος, ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών, ο κ. Γεώργιος Παρισόπουλος, αριστερά του Δημάρχου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Παρισόπουλο. Σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κ. Γεώργιος Μπαμπαράτσας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Και η κυρία Ελένη Γιαννούδη, Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας. Σας ευχαριστώ και εσάς. Και την καλησπέρα μου στους αγαπητούς ακροατές. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε μαζί μας σήμερα για αυτή την εκπομπή. Θα ξεκινήσω με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καϊτεζίδη. Κύριε Καϊτεζίδη, πριν από λίγες εβδομάδες μονοπολίσατε και πάλι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και πάλι ενώ εκτός από τα πολλά και πλούσια ρεπορτάζ πάντα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη μέσα από κυρίως θετικές ειδήσεις, αυτή τη φορά ήταν καθαρά πολιτικό το ρεπορτάζ. Αφορούσε εσάς, την προσωπικότητα του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, σε σχέση με την πιθανή σας υποψηφιότητα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν προχώρησε, δεν το επιθυμήσατε τελικά, δεν το θελήσατε, παραμένετε στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Πώς έγινε λίγο να μας πείτε έτσι όλο το ιστορικό και πώς καταλήξατε? Καταρχήν πριν πω οτιδήποτε θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη μορφή της εκπομπής. Συμπληρώνω 21 χρόνια δήμαρχος και είναι η πρώτη φορά που με καλούν σε εκπομπή τηλεοπτική με συνεργάτες. Γιατί ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί δουλεύουμε ομαδικά, συλλογικά. Mm-hmm. Δεν δουλεύει κανένας μόνος του. Και είναι πολύ, νομίζω, μέσα στα πράγματα να καλεί κάποιος τον δήμαρχο με άμεσους συνεργάτες του. Έχουμε και άλλους, αλλά είναι οι στενοί μου συνεργάτες συγκεκριμένοι. Γιατί η δουλειά που γίνεται στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο, είναι συλλογική. Άρα θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι εύστοχο αυτό να υπάρχει έτσι μια συλλογική εκπροσώπηση του Δήμου. Σας ευχαριστώ. Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σας, να πω ότι ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση και η πρόταση και για μένα, αν το θέλετε προσωπικά, αλλά και για τη δουλειά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και προηγούμενα στο Δήμο Πανοράματος. Και θα έλεγα ότι ήταν και μια τιμητική πρόσκληση στην αυτοδιοίκηση συνολικά, διότι έγινε μια επιλογή σε ένα πρόσωπο αυτοδιοικητικού, που νομίζω ότι είναι σημαντικό για ένα τέτοιο λειτουργήμα. Απ' την άλλη θέλω να πω ότι εγώ έχω στέρεους δεσμούς και με την κοινωνία τη δική μου, με τους ανθρώπους, με τους συμπολίτες μας. Είναι μια σχέση που ξεπερνάει, αν το θέλετε, την πολιτική. Είναι μια σχέση καρδιάς, εμπιστοσύνης, αγάπης όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια άριστη σχέση και με τους συνεργάτες μου, κάποιοι από τους οποίους είμαστε εδώ μαζί. Θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους αποχωριστώ, να ξεριζώσω κάτι που όλα αυτά τα χρόνια το ζω. Γι' αυτό, ειλικρινά, πέρα από το τιμητικό αυτής καθεαυτής της πρότασης, θα έλεγα ότι επέλεξα και με τη λογική μου και με την καρδιά μου, με την ψυχή μου και θα είμαστε όλοι μαζί πάλι η δύναμη ενότητας στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, διεκδικώντας για έκτη φορά εγώ και με την ομάδα μας, τη δύναμη ενότητας, την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Πράγματα να πω για τα χαρακτηριστικά. Θα είναι μια κίνηση σαφώς πάλι ενωτική και αυτοδιοικητική, πέρα από τα κομματικά. Γιατί ξέρετε, όταν ο κόσμος εμπιστεύεται σε ποσοστά του 65% και του 70%, αθροίζονται φαντάζομαι 3 και 4 κόμματα σε τέτοια ποσοστά. Άρα η κίνησή μας πάνω απ' όλα είναι αυτοδιοικητική και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και αυτό θα κάνουμε και αυτή τη φορά στο Δήμο μας. Τρεις θητείες κάνατε στο Πανόραμα, κύριε Καϊτεζίδη, και δύο θητείες με τον Καλλικράτη, με το Καλλικράτη του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Είναι όντως η έκτη φορά λοιπόν που διεκδικείτε την ψήφο των συμπολιτών σας στο συγκεκριμένο Δήμο. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να μεταπηδήσετε στην κεντρική πολιτική σκηνή, ανεξάρτητα από το τι έγινε με την πρόταση για το Δήμο Θεσσαλονίκης? Εγώ είμαι συνειδητά αυτοδιοικητικός. Θα έλεγα ότι είναι και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση. Το έχουμε στο DNA μας την αυτοδιοίκηση, γιατί μας αρέσει, μας συναρπάζει. Είναι αυτή η άμεση σχέση με τον κόσμο, τα συναισθήματα που είναι έντονα κάθε μέρα, η δημιουργία ενός έργου που το χαίρεσαι μαζί με τους συμπολίτες σου. Αυτά, λυπάμαι να το πω, αλλά δεν τα έχει η κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτή την ένταση των συναισθημάτων, αν το θέλετε, και της δημιουργίας και τη σχέση με τους πολίτες μπορεί να σου την προσφέρει μόνο η αυτοδιοίκηση. Εμείς το απολαμβάνουμε και περπατάμε στην καθημερινότητά μας δίπλα στους συμπολίτες μας, μαζί με αυτούς, και νομίζω ότι είναι τέτοια συναισθήματα που δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Μου έχουν γίνει προτάσεις στο παρελθόν για να μεταπηδήσω στην κεντρική πολιτική.
Εκεί δεν είχα κανένα δισταγμό, δεν θα το συζητούσα ποτέ, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Σας το λέω με τον κίνδυνο να το γράφουμε αυτή την ώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να με δει κανείς σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Να έρθω λίγο στον κύριο Παρισόπουλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, όπως είπαμε. Κύριε Παρισόπουλο, από πότε πλαισιώνεται την ομάδα του κυρίου Κατετζίδη και βρίσκεστε κι εσείς σε αυτό το κύκλο των συνεργατών? Από τον Καλλικρατικό Δήμο, δηλαδή από τις πρώτες εκλογές βρισκόμαστε στην ομάδα, αλλά ως αντιδήμαρχος έχω αναλάβει από το Γενάρη του τρέχοντος έτους. Θα συνεχίσετε κι εσείς σε αυτή την εκλογική μάχη? Βέβαια. Εννοείται. Είναι μια ομάδα. Και δεν μας περισσεύει κανείς. Έτσι. Παρόντες. Είμαστε μια ομάδα. Νιώθω ένα γρανάζι αυτής της ομάδος. Ο οδηγός είναι ο Δήμαρχος και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολύ καλό έργο στους συμπολίτες μας. Αλλά νιώθουμε και μια επιβράβευση, γιατί λόγω και της δουλειάς, επειδή ταξιδεύω και σε άλλες πόλεις και εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, η προβολή που έχουμε και το έργο που παρέχουμε στους συμπολίτες μας προβάλλεται παντού. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες καινοτομίες που έχουν γίνει στο Δήμο και κάποια στοιχεία που ενδεχομένως λείπουν από άλλους Δήμους. Κάνουν Βεβαίως, αυτό που είπατε. Έχουμε πολλά πράγματα, ειδικά στο δικό μου κομμάτι της προσφοράς προς τον πολίτη. Έχουμε αναπτύξει το πληροφοριακό μας σύστημα έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη της παρουσίας του πολίτη στο ΚΙΣΕ, δηλαδή να μπορεί να παίρνει δημοτολόγιο, από τα δημοτολόγια, συγγνώμη, οτιδήποτε χρειάζεται ψηφιακά. Κάνει έχει περί τα δύο χρόνια που έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά, έναρξη αυτού του προγράμματος. Έχει περίπου μια διετία. Ναι, ναι, έχει μια διετία, απλά τώρα έχει υλοποιηθεί και αυξάνεται συνεχώς. Προσπαθούμε και με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου να εντάσσουμε συνεχώς την ψηφιακή πολιτική στην πράξη, δηλαδή να μην υπάρχει η ανάγκη να έρχεται, ξαναλέω, ο πολίτης ο ίδιος είτε στο Δημαρχείο είτε στα κατατόπους δημαρχιακά μέγαρα, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή του σε ό,τι στοιχείο θέλει. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη καινοτομία αυτή, βέβαια, γιατί είναι και οι χιλιομετρικές αποστάσεις του δικού σας Δήμου που δεν βοηθούν πολύ. Έτσι ακριβώς. Οπότε απαλλάσσεται το δημότη από αυτή τη διαδικασία και από αυτό το κόπο. Και ανέφερα τα δημοτολόγια, επειδή πρόσφατα ο νόμος έχει καταργήσει τα δημοτολόγια στους περιφερειακούς δήμους και έχει μείνει μόνο το δημοτολόγιο στο κεντρικό δημαρχείο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος θα έπρεπε να προσέρχεται εκεί για να πάρει τα έγγραφα αυτά που χρειάζεται. Οπότε με την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής έχουμε πολύ πιο εύκολο το έργο του πολίτη. Μάλιστα. Να περάσω και στην κυρία Γιαννούδη. Κύριε Παπαράτσα, δεν σας προσπερνώ, απλά επειδή βρίσκεται η κυρία στην παρέα μας από την αυτή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά. Θα ρωτήσω την κυρία Γιαννούδη, εσείς πώς βλέπετε από τη σύντομη κουβέντα που κάναμε πριν από την έναρξη της εκπομπής, καταλαβαίνω ότι είστε από τις αυτοδιοικητικές κυρίες που έχετε χρόνια εμπειρία. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πρωτοεκλέχτηκα το 2002, ξεκίνησα την αυτοδιοικητική μου πορεία το 2003 και βέβαια το 2010 με τον Καλλικρατικό Δήμο ξεκίνησα με τον αγαπημένο μας Δήμαρχο, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, και πιστεύω ότι προχωράμε δυνατά μαζί. Είστε κι εσείς όμως από τη Δημοτική Ενότητα της Πηλαίας, σωστά? Όλοι είστε από τη Ακριβώς, Δημοτική Ενότητα, ναι, της Πηλαίας, από τη Δημοτική Ενότητα Πηλαίας. Και θα συνεχίσετε. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε. Καταρχάς, το να συνεχίσεις με τον Δήμαρχό μας είναι μια μεγάλη χαρά. Εγώ να δηλώσω με τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες υπήρξαν, βεβαίως και χάρηκα για την μεγάλη και τιμητική πρόταση που έγινε στον Δήμαρχό μας, αλλά από την επόμενη ημέρα ένιωσα πολιτικά ορφανή. Εγώ το δηλώνω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά αυτά ήταν τα συναισθήματα τα οποία ένιωσα. Και βέβαια η χαρά είναι πολύ μεγάλη που συνεχίζουμε μαζί, δυνατά μια ομάδα. Μια ομάδα η οποία πραγματικά ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον για να έχουμε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι με την επόμενη τετραετία θα ολοκληρωθεί και το έργο μας. Έχετε ευαίσθητο κομμάτι στην αρμοδιότητα. Το κομμάτι το δικό μου είναι η αντιδημαρχία που λέω καθημερινά ότι πονάει. Κοινωνικής πολιτικής, υγείας και παιδείας. Η επαφή μας είναι καθημερινά με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ομάδες που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Ομάδες που μας χτυπάνε την πόρτα του γραφείου και θα πρέπει να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν τα κέντρα κοινότητας, τα οποία δημιουργήσαμε πριν από λίγους μήνες
και υπάρχει μια οργανωμένη υπηρεσία που μπορεί ο κόσμος μας να έρθει στην υπηρεσία όπου θα μπορέσει να κατευθύνει αντίστοιχα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Για παράδειγμα, να αναφέρω το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ το γνωστό, το οποίο κατευθύνει η υπηρεσία μας πώς ακριβώς θα κάνει την αίτηση, τη δήλωση για να ενταχθεί, καθώς επίσης βοηθάει για να μπορέσουμε να έχουμε, να είναι και να παίρνουν τα τρόφιμα μέσω ΤΕΒΑ οι συγκεκριμένες οικογένειες. Καθώς επίσης τώρα τελευταία στην επικαιρότητα είναι και τα κομμένα ρεύματα. Σύμφωνα με το νέο νόμο, όποιος έχει κοπεί το ρεύμα του, ξεκίνησε από το Φλεβάρι, στις 14 του Φλεβάρι, το οποίο το πρόγραμμα δόθηκε σε παράταση στις 20 Ιουλίου και τρίτη παράταση που δόθηκε είναι τώρα στις 21 του Σεπτέμβρη. Όσοι λοιπόν έχουν κομμένα ρεύματα μπορούν να έρθουν στις κοινωνικές μας υπηρεσίες, στα κέντρα κοινότητας, να αιτηθούν και θα βοηθήσουν πολύ. Θα βοηθήσει η υπηρεσία μας ώστε να μπορέσουν να επανασυνδεθούν και βέβαια μέχρι 6.000 χαρίζεται εάν και εφόσον υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάνω από 6.000 μέχρι 9.000 το 75% πληρώνεται και πάνω από 9.000 μετά πάει στο 50% και γίνεται βέβαια ένας 18μηνος διακανονισμός ώστε να μπορέσει η οικογένεια να ανακουφιστεί. Σας έφερα χαρακτηριστικά ένα από τις παροχές που κάνουμε στα κέντρα κοινότητας, το οποίο είναι τελευταία πολύ στην επικαιρότητα. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια, αν και νομίζω ότι ο μέσος τηλεθεατής αυτή τη στιγμή, όταν ακούει Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, δεν πάει πραγματικά ο νους του κ. Γιαννού, διότι υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα οικονομικά. Στο δικό σας το Δήμο πάντα. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, και έχει επιδεινωθεί. Δυστυχώς αυξάνεται. Εμείς από το Φλεβάρι που ξεκινήσαμε το κοινωνικό μας παντοπολείο, βλέπουμε στατιστικά ότι μηνιαία αυξάνεται. Υπάρχει αυτή η αυξητική τάση, η οποία βεβαίως μας λυπεί. Έτσι. Ξεκινήσαμε και φτάσαμε να έχουμε γύρω στις 211 οικογένειες, οι οποίες αιτίζονται μηνιαίως από το κοινωνικό μας παντοπολείο και βέβαια 520 οικογένειες είναι του ΚΕΑ και του ΤΕΒΑ. Δεν είναι μικρά νούμερα. Είναι μεγάλα νούμερα. Λέτε, ναι, είναι μεγάλα νούμερα. Είναι μεγάλα νούμερα, ναι. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε παρακαλώ, να συμπληρώσω ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης δεν υπάρχει προστατευμένη κοινωνία στην πατρίδα μας. Δυστυχώς, πια λίγο, πια περισσότερο, δοκιμάζονται όλες. Μπορεί να είναι άλλες κοινωνίες που να δοκιμάζονται περισσότερο, αλλά πιστέψτε μου ότι όλες οι κοινωνίες και η δική μας έχει πρωτόγνωρα προβλήματα, γιατί η κρίση αυτή ήταν ισοπεδωτική, δηλαδή αποσυνέθεσε όλο τον κοινωνικό ιστό των κοινωνιών. Και γι' αυτό η κοινωνική πολιτική που ίσως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι σε ένα Δήμο με τα χαρακτηριστικά τα δικά μας βρίσκεται σε ένα δεύτερο επίπεδο, εν τούτης είναι στο πρώτο επίπεδο δράσης και έχει να κάνει με τις πιο, αν το θέλετε, ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημαντικό το έργο. Απλά καταλαβαίνετε με ποια έννοια το είπα, γιατί ακούγοντας κάποιους Δήμους Πηλαίας Χορτιάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως η εικόνα να είναι καλύτερη σε σχέση με κάποιους άλλους Δήμους. Εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί να είναι κάπως καλύτερη. Αλλά και εκεί και στις δικές μας κοινωνίες, στις δικές μας περιοχές, υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζονται. Μην ξεχνούμε ότι ακόμα και στο Πανόραμα, που είναι μια περιοχή, αν το θέλετε, μέσου και υψηλού εισοδήματος, υπήρξαν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι που είχαν δημιουργήσει δικές τους μονάδες, που καταστράφηκαν, έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους. Και οι άνθρωποι αυτοί οφείλουν και στα ασφαλιστικά ταμεία ή στις εφορίες κτλ. Κάποια εκατομμύρια ενδεχόμενα. Το έχω αναφέρει και άλλες φορές σε εκπομπή ότι είχα περιστατικά που άνθρωποι που είχαν ακμάζουσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο γραφείο μου, έχουν έρθει στο γραφείο μου ζητώντας οκτάμηνο στην καθαριότητα για να βγάλουν ένα μεροκάμινο ζωή στην οικογένειά τους. Πιστέψτε μου ότι υπάρχουν ανθρώπινα δράματα που βρίσκονται καθημερινά στις κοινωνίες και αυτά τα υποδέχεται καθημερινά η κοινωνική πολιτική του Δήμου. Μάλιστα. Είναι μια εικόνα που μας περιγράφεται. Πραγματικά είναι τα σημεία των καιρών που λέμε κάποιες φορές. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να περάσω λίγο στον κύριο Παπαράτσα, αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης. Από ό,τι βλέπω εδώ, μόνο στις δημοτικές ενότητες Πανοράματος και Πηλαίας. Πηλαίας και Πανοράματος. Στη δημοτική ενότητα του Χορτιάτη υπάρχει συνάδελφος. Άλλος που ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα. Και το δικό σας το αντικείμενο εξίσου ευαίσθητο, αλλά από κάποια άλλη έννοια, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Μπαμπαράτσα. Εγώ ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε και σε εμάς τους αντιδημάρχους να αναπτύξουμε τις θέσεις μας σχετικά με τα προβλήματα του Δήμου. Όντως είναι ένα θέμα η καθημερινότητα
γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κάθε δημότη ανά πάσα στιγμή. Εμείς και σε αυτό το τομέα έχουμε αναπτύξει καινοτομίες, όπως είναι η γραμμή του δημότη, δηλαδή έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο μπορεί να απευθύνεται με ένα πενταψήφιο νούμερο, όπου μπορεί να απευθύνεται ο κάθε δημότης να αναφέρει το πρόβλημά του, λάμπες, σκουπίδια, αγκώδια, οτιδήποτε, με οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό. Η υπηρεσία ανταποκρίνεται, η αντίστοιχη υπηρεσία ανταποκρίνεται και στη συνέχεια έχει και επιστροφή της γραμμής, δηλαδή υπάρχει το γραφείο του Δημάρχου που παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αν όντως εξυπηρετήθηκε ο δημότης. Επίσης, έχουμε αναπτύξει και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα σε αυτό το τομέα, στην οποία βραβεύτηκε κιόλας ο Δήμος μας. Τι αφορά? Το E1595, όπου μπορεί ηλεκτρονικά κάποιος δημότης, κατεβάζοντας στο κινητό του την εφαρμογή, να μπορεί να μεταδίδει εικόνες από προβλήματα που αντιμετωπίζει τη γειτονιά του. Μάλιστα. Και επίσης ηλεκτρονικά γίνεται και η διαδικασία απάντησης και παρακολούθηση του αιτήματος. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που παρακολουθεί αυτές τις εικόνες που στέλνει ο πολίτης και επεμβαίνει ή του δίνει μία απάντηση? Αυτομάτως, ναι, πηγαίνουν σε αντίστοιχες υπηρεσίες, ανάλογα με το ύφος του προβλήματος. Δηλαδή, αν είναι καμένη λάμπα, θα πάει στο συνεργείο του ηλεκτροφωτισμού. Αν είναι ογκώδη, θα πάνε στο αντίστοιχο συνεργείο. Αυτά μέσα σε μία-δύο μέρες αντιδρούν τα συνεργεία, ολοκληρώνεται το αίτημα, μαζεύονται, αντικαθίσταται ο λαμπτήρας ή ό,τι άλλο πρόβλημα υπάρχει. Και στη συνέχεια, μετά από 3-4 μέρες, γίνεται ένα τηλεφώνημα στο Δημότη για επιβεβαίωση της λύσης του προβλήματος. Θα λέγατε ότι είναι ένας Δήμος καθαρός ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, κύριε Παπαράτσα, και εννοώ σε όλες τις δημοτικές του ενότητες? Να σας πω λίγο κάτι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και με εσάς και με τους δημότες μας βλέπω. Περάσαμε ένα χρονικό διάστημα που περάσαμε μια κρίση εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, με αυτές τις παρατάσεις των συμβασιούχων και όχι πάρτε προσωπικό, όχι σταματάνε συμβασιούχοι, δεν σταματάνε συμβασιούχοι, δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, φτάσαμε σε κάποια χρονικά διαστήματα να μην έχουμε προσωπικό. Δεν έχετε δώσει ιδιότητα, την έχει ο Δήμος στην καθαριότητα? Στη Μιλέα και στο Πανόραμα, ναι. Στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη υπάρχει ιδιότητα. Υπάρχει εργολάβος. Υπάρχει ιδιότητα. Γιατί ο Δήμος, ο πρώην Χορτιάτη, δεν είχε υπηρεσίες καθαριότητας από το, όταν ήταν μόνος του. Επομένως, δεν είχε την απαραίτητη στελέχωση και δεν μπορούσαμε να τον καλύψουμε από τη στελέχωση του Δήμου αυτό. Για το, αυτό με δημόσιο διαγωνισμό δίνεται η αποκομιδή σε εξωτερικό συνεργάτη. Μάλιστα. Θα το κρατήσετε αυτό το δεδομένο αυτό για το Χορτιάτη? Γίνεται για αρκετά χρόνια και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και μάλιστα έχουμε συγκεντρώσει και τις δυνάμεις, να το πω έτσι, και τον εξοπλισμό μας στην Πηλαία και στο Πανόραμα, για να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Είχαμε δοκιμάσει στην αρχή με εκείνον τον εξοπλισμό, τα ξέρει καλά ο Γιώργος, με εκείνον τον εξοπλισμό και με τους συνεργάτες που είχαμε, να εξυπηρετήσουμε και τον πρώην Δήμο Χορτιάτη. Και όταν μιλάμε για Χορτιάτη, μιλάμε για Χορτιάτη, Ασβεστοχώρη, Εξοχή και Φίληρο. Είναι πολλές περιοχές. Αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να τον εξυπηρετήσουμε. Οι άνθρωποι, όσο και να μπορούσαμε να προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μια περιοχή. Ήταν έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένοι. Πάντως, αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε ο Γιώργος, να πω ότι 100% με ευθύνη της πολιτείας, οι Δήμοι δυστυχώς δεν έχουν ένα σταθερό προσωπικό να διαχειριστούν και στην καθαριότητα και στις άλλες υπηρεσίες. Αλλά είναι περιοδικό. Δηλαδή, ανανέωναν τις συμβάσεις, τους σταματούσαν για κάποιους μήνες, το προσωπικό μειώνονταν στο μισό. Προσπαθούσαμε με το μισό προσωπικό να εξυπηρετήσουμε το σύνολο των αναγκών. Πάντως, οφείλω να πω ότι ο Δήμος μας, ναι, συγκαταλέγεται στους καθαρούς Δήμους. Έχει μια σειρά υπηρεσιών εξαιρετικών και αυτά που σας περιέγραψε προηγουμένως. Είμαστε περήφανοι γιατί το επίπεδο της καθαριότητας είναι σε πολύ υψηλές προδιαγραφές και δεν το λέω εγώ, το λέει η καθημερινή παρακολούθηση αυτού του follow-up που έχουμε από τα αιτήματα των πολιτών. Δηλαδή, μας το λένε οι ίδιοι πολίτες. Είναι ελάχιστα αυτά που δεν εξυπηρετούνται αμέσως και γι' αυτά υπάρχει κάποιος λόγος που δεν γίνεται αυτό και επανέρχεται η υπηρεσία και τα εξυπηρετεί. Άρα, ό,τι σας μεταφέρω είναι η εικόνα που οι πολίτες μας μεταφέρουν καθημερινά στις βάσεις δεδομένων του Δήμου. Μάλιστα. Τώρα, δηλαδή, κύριε Παπαράτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσα άτομα είναι περίπου στο μόνιμο προσωπικό? Αυτή τη στιγμή, δηλαδή εδώ και 3 μέρες, επειδή ήρθε και βοήθεια από τα προγράμματα τα κοινοφελή του ΑΕΔ, ήρθαν 52 άτομα. Επίσης, κέρδισαν οι εργαζόμενοι και 2 δικαστικές αποφάσεις. Οφείλω να πω ότι η κατάσταση αρχίζει και σταθεροποιείται όσον αφορά το προσωπικό.
και κατ' επέκταση και στις υπηρεσίες προς το Δημότιο. Μάλιστα. Από εξοπλισμό είστε καλυμμένοι. Ο εξοπλισμός μας είναι σε καλή κατάσταση. Προχωράμε και προγραμματίζουμε πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε μια απόφαση για να ανανεώσουμε κάποια οχήματα τα οποία χρήζουν αντικατάσταση. Σε γενικές γραμμές όμως ο εξοπλισμός μας είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν δράσεις συγκεκριμένες όσον αφορά την ανακύκλωση? Ναι, έχουμε. Βασίζεται καταρχάς στους μπλε κάδους η ανακύκλωση στον Δήμο. Εκτός από τους μπλε κάδους. Εκτός από αυτό. Για τους οποίους θέλω να πω ότι είμαστε σε αυξημένα ποσοστά σε σχέση με όμορους Δήμους. Δεν συμμετέχουμε σε ένα σύνδεσμο στην Ανατολική όπου διαχειρίζεται κατά κάποιο τρόπο το μπλε κάδο και κάθε μήνα παίρνουμε στατιστικά στοιχεία. Είμαστε σε ανωδική πορεία. Δηλαδή, οι πολίτες μας έχουν συνείδηση και σιγά σιγά αρχίζουν και αυξάνουν τις ποσότητες που οδηγούν προς τον μπλε κάδο. Γι' αυτό και πρόσφατα έχει εγκριθεί από την εταιρεία ανακύκλωσης να μας προμηθεύσει άλλο ένα απορριμματοφόρο και 200 κάδους επιπλέον, λόγω της αύξησης των ποσοτήτων. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, όμως, έχουμε και άλλες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης, όπως είναι τα λιπαντικά των αυτοκινήτων, τα οποία διαχειρίζεται ανάλογο σύστημα. Των αυτοκινήτων είναι του δικού σας στόλου τα λιπαντικά ή του στόλου του δικού μας. Του στόλου του δικού μας. Είναι η ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, η ξεχωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών, τους κόδωνες ή τους ειδικούς κάδους. Είναι τοποθετημένοι αυτοί είναι παντού, τοποθετημένοι σε πολλά παντού, σημεία. Κυρίως στα σημεία που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου καταναλώνουν και περισσότερες συσκευασίες, δηλαδή γυάλινες. Έχουμε βέβαια το μεγάλο πρόβλημα με τα απόπλητα εξκαφών και καταδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων. Εκεί, ίσως και λόγω της φύσης του Δήμου μας, επειδή υπάρχουν σπίτια με μεγάλους κήπους και όλα αυτά, αναγκαζόμαστε κάθε μέρα να μεταφέρουμε περίπου 400 κυβικά ογκώδη αντικείμενα. Τα οποία τα παίρνετε από πού, κύριε Παπαράτσα? Τα παίρνουμε σας από τις γειτονιές. Σας καλούν και τα παίρνετε ή πάνε και τα πετάνε όπως βλέπουμε σε άλλους δήμους ανεξέλεκτα? Σας καλούν? Μας καλούν. Δεν υπάρχει παράνομη αναπόθεση και ρήψη? Κοιτάξτε, τώρα ένα ποσοστό παράνομη αναπόθεση σίγουρα υπάρχει. Έχουμε πιάσει κάποιους και εμείς και η αστυνομία. Αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε να το περιορίσουμε όσο γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει και η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, σε μια νύχτα μας κατήργησαν τη δημοτική αστυνομία. Ποιος θα το κάνει αυτό? Το πάει ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος? Για να μπορέσει να αστυνομεύσει μια περιοχή τεράστια, τα όρια του Δήμου μας είναι από το αεροδρόμιο μέχρι το Τιτάν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι περιορισμένη η παράνομη αναπόθεση. Κυρίως είναι από αντικείμενα που βγάζουν οι δημότες μας. Παίρνουν στο 15 στην πλατφόρμα αυτή που σας είπα και σε 2-3 μέρες η υπηρεσία πηγαίνει και το απομακρύνει. Μάλιστα. Αντεπεξέρχεστε όμως και σε αυτά τα αιτήματα, ναι, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Τα διαχειρίζεστε μετά τα ογκώδη με κάποιο τρόπο, κύριε Βουβάρα? Τα έχουμε αναθέσει τη διαχείριση σε ιδιώτη, mm-hmm. ο οποίος έρχεται, τα απομακρύνει από το χώρο συγκέντρωσης όπου τα έχουμε και τα διαχειρίζεται ανάλογα. Επίσης, έχουμε σύστημα ανακύκλωσης για τα ελαστικά των οχημάτων μας. Ή κάποια ελαστικά που βρίσκουμε είναι αυτά από παράνομη αναπόθεση σε διάφορα σημεία. Υπάρχει εταιρεία η οποία έρχεται και τα διαχειρίζεται. Επίσης έχουμε διαχείριση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Υπάρχει μια διαδικασία βέβαια. Όταν υπάρχει ένα όχημα παρατημένο είτε με πινακίδα είτε χωρίς πινακίδα σε ένα σημείο για πολλές μέρες, υπάρχει μια διαδικασία. Πάει η Δημοτική Αστυνομία, κολλάει ένα χαρτί για 40 μέρες και μετά από 3 μήνες. Δίνεται εντολή και απομακρύνεται. Το κρατάει το σύστημα 10 μέρες και αν δεν πάει, το καταστρέφει, τέλος πάντων το χρησιμοποιεί. Αυτό γίνεται με διαδικασία δημοπρασίας. Μην μου πείτε άρα, κύριε Παπαράτσα, γιατί άλλα, πρέπει να πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε.